Κυρίες και κύριοι, οι περισσότεροι από εμάς συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί πέρα, συζητήσαμε και αποφασίσαμε να βάλουμε μια επιτροπή τριμελές σε μένα, την Παπλίνα και τον Θανάση, να δημιουργήσουμε το σύλλογό μας για να έχουμε τη φωνή μας μέσα στο Δήμο και σε οποιαδήποτε θέματα και προβλήματα έχουμε. Όσα μέλη είμαστε σήμερα θα είναι τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου. Αυτού του Συλλόγου πιστεύουμε ότι θα φτάσει πολύ ψηλά, αρκεί να το έχουμε θέληση και να θέλουμε να το φτάσουμε και να φτάσουμε τα μαγαζιά μας και τις επιχειρήσεις μας σε ένα επίπεδο που καλύτερα θα μπορούμε και να μην είμαστε ευάλωτοι σε καμία, αρχή, ευάλωτοι και οτιδήποτε αρχή είναι αυτή. Με τη δημιουργία μας του Συλλόγου, ο χώρος εστίασης αποκτά ισχυρή φωνή. Όχι μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και σε όλους τους θεσμούς όπως προανάφερα. Είμαστε η πιο μεγάλη και η πιο ζωντανή επαγγελματική ομάδα, πλέον ενωμένη, μπορούμε να διεκδικήσουμε σημαντικά πράγματα για όλους. Ο σύλλογος μας θα έχει ασπίδα προστασίας για όλα τα μέλη που απέναντι σε άδικη πράξη που γίνεται εις βάρος τους από κάθε πρακτικό, από κάθε κρατικό ή άλλο φορέα. Ο σύλλογός μας θα εκπροσωπήσει όλα τα μέλη του και θα στηρίξει τα δίκαια αιτήματά του. Ενώπιον κάθε αρχής θα παρέχει ακόμα νομικές υπηρεσίες σε μέλη και ίσως βρίσκονται κάποια στιγμή σε αδυναμία. Η άποψή μας θα λαμβάνεται υπόψη τόσο της δημοτικής όσο και της περιφερειακής αρχής για θέματα που αφορούν είτε τα έργα που γίνεται είτε τα μέτρα που λαμβάνονται. Δηλαδή σε οποιοδήποτε έργο γίνεται μέσα στην πόλη, έχουμε δει φαινόμενα που μας κίνουν, μας κάνουν διάφορα για να γίνει το έργο. Αυτό κάθε έργο πρέπει να περνάει από το σύλλογό μας και να εγκρίνει το οποιοδήποτε σημείο να γίνει. Ενωμένοι μπορούμε να θέσουμε μελέτες για πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως είναι οι κανονιστικές για να πλάσει ακόμα και τα απαραίτητα έργα, υποδομής για τα οποία πρέπει να γίνουν. Να συμμετέχουμε σε εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για να φέρουμε τουρίστες στην πόλη μας και στα μαγαζιά μας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε δικές μας στοχεύσεις, τουριστικές καμπάνιες που θα ανεβάζουν την επισκεψιμότητα. Θα δημιουργήσουμε γραφείο αλληλεγγύης στο μελών για να γίνει, για να μένει κάποιος, να μην μένει κανένας μόνος στη δύσκολη στιγμή. Θα υπάρχει πάντα μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα σε διοίκηση και στα μέλη για να καταγράφονται προβλήματα και να μεταφέρονται στις υπηρεσίες. Θα ξεκινήσουμε σειρά επαφών με υπουργεία σε θέματα που αφορούν τον κλάδο μας, όπως παραδείγματος χάρη έγινε μια συζήτηση για την ενέργεια, όπως θα μπορούμε να θέτουμε θέμα εκτός και οτιδήποτε έχει σχέση με την ενέργεια. Να δημιουργούμε δικιά μας ιστοσελίδα, στα δικά μας social media, να ανεβάλουμε στον κλάδο μας, να αναδείξουμε τα μαγαζιά μας. Τα μέλη πρέπει να ενημερώνουν πάντα τη διοίκηση για κάθε θέμα, και θα ενημερώνει για τις ενέργειες που έχει κάνει. Εμείς σήμερα σαν μέλη, όπως είπαμε, θα δημιουργήσουμε μια πενταμελές ομάδα για να προχωρήσουμε το στάδιο των εκλογών. Δίπλα μου είναι και ο νομικός μας ο κ. Κότσης, ο οποίος έχει ασχοληθεί και θα ασχοληθούμε με το καταστατικό με το καταστατικό. Από τη μεριά μου το πενταμελές εμένα Συμβούλιο, η πρότασή μου είναι να είμαστε εμείς οι τρεις εδώ όπως είμαστε και να είναι ο κύριος Κουλούπης με τον κύριο Φρυγγέλη. Να δημιουργήσουμε μια πενταμελές ομάδα εμείς οι πέντε, να προχωρήσουμε να πάμε τις εκλογές όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτή η είδηση σήμερα είναι πολύ ιστορική και θέλουμε να μείνει να είναι δυνατή πολύ. Ο κύριος Κουλούπης. Καλησπέρα και από μένα. Το μικρόφωνο άνοιξε. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να δηλώσω πόσο χαρούμενος είμαι που βοηθάω σε αυτή την κίνηση που κατά την προσωπική άποψη έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολύ καιρό τώρα. Οι απαιτήσεις και οι δυσκολίες στον κλάδο σας δυστυχώς συνεχώς πληθαίνουν και πρέπει να υπάρχει μια αντιμετώπιση οργανωμένη σε γερές βάσεις. Καλώς ή κακώς πλέον κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να παλέψει μόνη της με τις νέες προκλήσεις. Έχω συζητήσει με αρκετούς από εσάς. Έχω την τύχη να αλλάξω απόψεις σχετικά με το σύλλογο, με αυτή την κίνηση που ετοιμάζεται μέσω αυτής της συνάντησης. Υπάρχει ένα σχέδιο καταστατικού, το οποίο καλό θα ήταν όλοι να έχετε μια εικόνα από αυτό, ήδη επειδή από εσάς έχετε εκφράσει τις απόψεις σας, καλό θα είναι
όλοι συνολικά να πείτε τι θεωρείτε απαραίτητο, τι θα πρέπει να περιέχει αυτός ο μπούσουλας για τον σύλλογο που ετοιμάζεται. Όπως είπε και ο κ. Πιέτρης, ακριβώς πρέπει να υπάρχει μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή, ένα πενταμελές συμβούλιο που ουσιαστικά θα βοηθήσει το διαδικαστικό κομμάτι, γιατί και αυτό έχει τον χρόνο και κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις. Είμαστε εδώ για να λύσουμε απορίες, είμαστε εδώ για οποιαδήποτε παρατήρηση. Δεν είναι πανάκια, δεν είναι θέσφατο, είναι ένα σχέδιο με βάση αυτό που θεωρούμε τουλάχιστον αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι που ασχολήθηκαν, ότι καλύπτει τις απαιτήσεις και τις όποιες δυσκολίες θα πρέπει να διαχειριστεί αυτός ο σύλλογος. Ήδη έχετε δώσει τα στοιχεία σας μπροστά στην γραμματεία. Είναι κάτι όμορφο, αξίζει να το στηρίξετε όλοι μαζί. Είμαι εδώ για τις απορίες σας, για ό,τι άλλο χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Στο email θα περάσουμε το καταστατικό. Στο email, ναι, ακριβώς που έχει δοθεί, θα δίνετε το σχέδιο του καταστατικού για παρατηρήσεις και γενικά σχόλια από κάθε μελλοντικό μέλος. Από εκεί και πέρα δεν είστε άγνωστοι. Το διαδικαστικό. Το διαδικαστικό πρέπει να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 20 μέλη για να έχουμε τον ελάχιστο αριθμό που απαιτεί αυτή η οντότητα, αυτό το νομικό πρόσωπο, ο σύλλογος που ετοιμάζουμε. Το διαδικαστικό κομμάτι, δηλαδή τις αιτήσεις, την κατάσταση, το ενωνικείο, τη δημοσίευση κτλ. Που θα ακολουθήσουν, ουσιαστικά θα τις διαχειριστεί το πενταμελές συμβούλιο μέχρι να συσταθεί το σωματείο, ο σύλλογος. Και μετά τη δημοσίευση και την οριστικοποίηση αυτή τη διαδικασία, θα γίνει και η πρώτη εκλογική διαδικασία για την ανάπτυξη του οριστικού συμβουλίου. Πιθανολογούμε ένα χρονοδιάγραμμα κάπου στου 3-4 μήνε για την ολοκλήρωση όλη τη διαδικασία. Ελπίζω και συντομότερα να κάνουμε ό,τι μπορούμε πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα θα βοηθήσουμε όλοι όσο πιο γρήγορα να επιταχύνουμε να έχουμε το αποτέλεσμα. Και άτυπα θα έχουμε και δραστηριότητα. Δηλαδή θα ξεκινήσει ο σύλλογος κάτι άτυπα και θα έχει δραστηριότητα. Δηλαδή θα μπορεί να λαμβάνει μέρος σε διάφορα δημοσιογραφικά συμβούλια και σε τίποτε θέματα και προβλήματα έχουμε μεταξύ μας. Το μόνο θέμα είναι ότι ο Δήμος μας έδωσε ένα περιθώριο 2 μηνών για να χωρίσουμε ένα εκπρόσωπο στο πενταμελές. Επειδή είπε ο Γιώργος ότι θα χρειαστούν 4 μήνες. Αλλά τη στιγμή που έχει πάρει μια απόφαση που έχει μια πενταμελές, λογικά θα το δεχτείω. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε σε ένα είναι συγκεκριμένη και ίσως λίγο πιο διαφορετική από αυτή που λέτε. Πρώτα απ' όλα, εσείς μέχρι να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, όταν θα έχετε ψηφίσει το καταστατικό, γιατί το έχετε καταθέσει που αυτό θέλει γύρω στον 1,5 μήνα, θα έχετε ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το πόσα άτομα θέλετε και στο καινούριο σας καταστατικό να εκλέξετε ξανά διοικητικό συμβούλιο. Δηλαδή, εάν στο διοικητικό σας συμβούλιο προβλέπει το αρχικό καταστατικό ότι θέλετε να έχετε 5, 5 θα είναι και τα προσωρινά μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, οι οποίοι θα είναι μέχρι να γίνουν εκλογές το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν είναι δικαιορισμένοι από το πρωτοδικείο. Εσείς δηλαδή θα στείλετε εδώ, θα υπογράψετε το καταστατικό σας για να το καταθέσετε στο πρωτοδικείο. Δεν υπογράφετε σήμερα. Όχι, όταν θα το πάρετε, θα ξαναπαιδείτε, γιατί θα σας δώσει ένα καταστατικό. Θα κάνετε κάποιες αλλαγές ή κάποιες προτάσεις. Για να έρθετε και να ψηφίσετε, να στείλετε στο πρωτοδικείο ένα καταστατικό, πρέπει να έχετε συμφωνήσει όλες τις προτάσεις. Το να κάνει μια πρόταση ο κ. Βρύγκελης και να πείτε εσείς οι πέντε ότι τη δέχεστε και οι υπόλοιποι να τη δέχονται, δεν μπορείτε να παράσετε σε ένα καταστατικό. Ναι, πρόεδρε, είπαμε ότι θα πάρουν πρώτα όλα τα μέλη, θα πάρουν έρευση ναι, αλλά πρέπει να ξαναβρεθείτε όσοι υπογράφετε το καταστατικό. Γιατί τα ιδιωτικά μέλη να υπογράψουν σήμερα μαζεύετε τον χρόνο σας. Αυτό είναι ένα πράγμα. Και μετά πρέπει να έχετε όσα μέλη προβλέπετε στο καταστατικό διοικητικό συμβούλιο, τόσο πρέπει και να είναι και στην προσωρινή διοίκηση. Είναι τόσο το. Τόσο για να υπογράψουμε ιδιωτικά μέλη. Γιατί να μην γίνει ιδιωτικά. Που θα αποστείλουν σε όλους τους παραγωγούς. Έχει τόσο αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών, των μελών, επίκληση στην νομοθεσία. Δεν θα αφήσει, θεωρούμε, κανένα να πάει το σημείο. Επουδενή τώρα, αν περίμενε του λόγου ο κ. Πιέτης, θα το τελειώσουμε. Δεν τελειώνει σαν διαδικασία. Ούτε προσωπική διοίκηση θα γίνει τώρα,
κάνει την πρότασή του ο άνθρωπος για το πώς θα εκπροσωπείται αυτό το νομικό πρόσωπο, το σκελετό φτιάχνει. Δεν τελειώνει τίποτα σήμερα. Δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί ούτε. Αλλά όμως άτυπα υπάρχουν 5 άνθρωποι για ένα συμβούλιο το οποίο άτομα μπορεί να θέσει τα θέματα του. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα το άτομο συμβούλιο να πάει άλλο το πρωί να μην το δεχτεί ο Δήμαρχος και να το πει το πρόβλημα ή ο Δήμαρχος ή την περιφέρεια. Θα σε δεχτεί. Σαν μία υποτιθέμα που δεν είπαμε τυπικά ότι θα σε δει. Δεν είναι το τυπικό κομμάτι, αλλά θα σε δει μόνο και μόνο γιατί η πρόεδρε θα δει. Να διευκολύνω. Αφού έχει συνταχθεί το καταστατικό, κάνετε αυτή την τροποποίηση 3-5, υπογράφουμε ιδρυτικά μέλη και κερδίζετε χρόνο να φύγει αύριο για πρωτοδικείο. Να παρέμβει το πρακτικό. Δεν νομίζω να μην συμφωνήσουν τα παιδιά. Το έχουν δύο. Να το διαβάσουν. Παιδιά, θα το δούμε, ρε παιδιά. Αυτό να το στείλω στο email για να το δούμε. Και αν όλοι μας απαντήσουν OK με ένα email, θα προχωρήσουμε. Εάν πρέπει να ξαναμαντευτούμε, να μαντευτούμε. Εάν δεν πρέπει, όμως προχωράμε τη διαδικασία. Αυτό θα το κάνουμε. Υπάρχει ειδική διαδικασία μετά αρχαιρεσίες, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος. Υπάρχουν προβλέψεις από τον νόμο των ειδικών, δεν μπορεί να τις παρακάνει κανείς. Αλλά λέει, θέτω εαυτό σε εσάς, εμείς οι πέντε, και πρόταση κάνει ο άνθρωπος, δεν αποφασίζει κανείς. Τώρα κάνω τον λόγο. Να τρέξουμε το διαδικαστικό αμυγό κομμάτι. Αν έχει κάποιο άλλο τη διάθεση ή την πρόθεση, εννοείται ο άνθρωπος. Εδώ είναι. Εξήγησε λίγο εσύ σαν νομικό στην διαδικασία μετά. Γιατί μάλλον εδώ έχουμε μπερδευτεί. Η διοικούσα επιτροπή εξήγησε ότι δεν θα είναι ΣΑΗ στο Προεδρείο. Θα γίνει αρχιερεσία. Εάν δείτε το σχέδιο καταστατικού, παρότι δεν είναι υποχρεωτικό, έχουμε κάνει τόση ανάλυση ειλικρινά για να πιάσουμε όλες τις μερίδες, όλα τα ενδιαφέροντα, όλους τους ενδιαφερόμενους που επεξηγεί επακριβώς. Και γι' αυτό ήρθαμε και εδώ σήμερα να λύσουμε απορίες. Δεν ήθελα να κάνει κανείς δήλωση. Προφανώς. Και πρώτος απ' όλους ο Γιώργος Πλήτης έχει 10 μέρες αυτές την περίοδο να στήσουμε όλες τις πιθανές ερωτήσεις, όλες τις απαραίτητες απαντήσεις. Θα γίνει να συμφωνήσουμε, αν συμφωνείτε όλοι οι παιδιά στην Πενταμελή Επιτροπή που έκαναν απόφαση προηγουμένως. Εάν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε. Γιώργο, ένα λόγο. Για να μην παρεξηγηθούμε, ο σκοπός αυτός δεν είναι η επιτροπή αυτή θα είναι μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να καπελώσω κανέναν. Όποιος από την αίθουσα, από συναδέλφους, έχει διάθεση και πρόθεση να βοηθήσει, βεβαίως να έρθει και να βοηθήσει. Εγώ προσφέρθηκα μετά από πρόταση του Γιώργου να είμαι παρόν ό,τι χρειαστεί να φτάσουμε στις εκλογές. Από εκεί πέρα οι εκλογές θα γίνουν με δημοκρατικές διαδικασίες. Ο καθένας. Το είπε εσύ και για πόσο. Όποιος θέλει να βοηθήσει. Είμαστε εδώ για μια εκλογή. Να προχωρήσουμε το ίδιο πράγμα. Σόρι, Δανάση, αν κάποιος από εδώ θέλει να μπει στη δικιά μου θέση. Και όσον αφορά για τον νομό, που είπε ο κύριος, επειδή θα ανοίξει πάρα πολύ και θα χρειαστούμε ακόμα περισσότερο χρόνο, αυτή η επιτροπή, επειδή αγγίζει σε πρώτη φάση το θέμα της πόλης Κορίνθου, έτσι ξεκίνησε. Βεβαίως θα πάρουμε όλο το Δήμο και από εκεί πέρα μπορούμε στο μέλλον να δημιουργήσουμε και μια παγκοριδιακή ένωση για όλη την πολιτεία. Αλλά σε πρώτη φάση το Λουτράκι έχει. Τα Λουτρά από εκεί έχουμε ένα τύπα, μια ομάδα τέλο πάντων. Άρα τα Λουτρά θα ενταχθούν εδώ, οι Αρμενοί και τα Λουτρά θα ενταχθούν εδώ. Άρα σε ό,τι φάση πάμε Δήμο Κορυφαίου και στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη παγκοσμιακή ένωση. Ακόμα και ο Δυνατή, βεβαίω. Αυτό. Η
Και γίνει και παλιότερα. Σε πρώτη φάση πολλά από τα λογικά περίπτωση του δίνει το νησίδο. Και όχι όλοι. Και έχουμε προβλήματα σε όλες τις παραλίες. Από τη στιγμή που το επιμελητήριο έχει τα στοιχεία όλων των καταστημάτων, να μας δώσει, να σας δώσει συγγνώμη, μια κατάσταση, να ειδοποιήσετε όλους και να πείτε ένα συνάδελφο στο τηλέφωνο και του λέω συμβαίνει αυτό που πάω και μου λέει δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή και όλοι δεν τα έχουν δει όλοι στα μέσα της ενημέρωσης. Εμείς δεν είχαμε κανένα backup όλων των συναδέλφων. Εμείς ό,τι μπορούσαμε να πούμε με γνωστό του γνωστού γνωστό, φτιάξαμε μια ομάδα ανθρώπων, κάποιοι που ήσαν εκεί και δημιουργήσαμε αυτό το πράγμα. Σήμερα ξεκινήσαμε ένα λεπτό απ' έξω και γράψαμε όλα τα ονόματα. Δεν είναι ότι βρήκαμε μια κατάσταση, φτιάχνουμε από την αρχή. Οπότε προχωράμε σιγά σιγά και φτιάχνουμε. Αυτό που μας επίσης είναι γρήγορα να πάρετε όλοι στο email σας και από αύριο και όλα αυτό καταλαβαίνω και να απαντήσετε άμεσα, όσο πιο άμεσα απαντήσετε, τόσο πιο γρήγορα τη διαδικασία θα κάνετε. Οποιοδήποτε κατάγγειλος, οποιαδήποτε φόντα σε πάμπλα ένσταση, να την καταθέσουμε και την Τετάρτη. Ό,τι δεν έχουμε, όποιο email δεν έχουμε, θα θεωρεί το δεδομένο ότι είναι οκ. Συμφωνούμε σε αυτό. Μέσα σε δύο μήνες θα γίνει η κανονιστική έναν άνθρωπο από εμάς. Δεν θα έχουμε κάνει εκλογές, δεν θα έχουμε ορίσει. Έχει οριστεί αυτός. Αυτό το ασπαστήσαμε. Είσαι εσύ. Να καταλάβουμε. Ο Δήμος έχει δημιουργήσει μια επιτροπή, παιδιά, των 2-4 ανθρώπων, να φτιαχτεί μια κανονιστική. Ζήτησε από εμάς να σε έκανε ένα κάλεσμα να εκπροσωπεί κάποιος στην κανονιστική. Σε διάφορες συζητήσεις που έχω κάνει εγώ, θεωρώ και πιστεύω αυτό που θα αποφασίσουμε σαν σύλλογος, τη στιγμή που θα τεχνικά και νομικά θα στέκει, θα μπορούμε να περάσουμε τη δικιά μας κανονιστική και τη δικιά μας τέτοια. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, γιατί κανένας από το Δήμο δεν μπορεί να αφήσει κανονιστική. Γιατί δεν είναι κανένας επαγγελματία, δεν είναι κανένας ο οποίος έχει καταστήματα εστίας. Εμείς στο Δήμο πρέπει να πάμε και να το έχουμε έτοιμο και νομικά. Δηλαδή να μας πει ο Δήμος αύριο, ο Δήμαρχος, ότι φίλε, δεν στέκει αυτό που έφερες εδώ, γιατί νομικά δεν μπορώ να το περάσω. Άρα θα είναι νομικά και τεχνικά, για να μπορεί ο Δήμος να το περάσει. Και δεν θεωρώ ότι θα έχει κανένα λόγο ο Δήμος να το περάσει. Γιώργο, ποιο μηχανικό προτείνεται για την κανονιστική, ποιο μηχανικό προτείνεται. Όπως το ίδιο και γιατί εδώ θα φτιάξουμε ένα σύλλογο ο οποίος θα έχει τα γραφεία του, θα είναι οργανωμένο, δεν θα είναι ένα σύλλογο έτσι, θα έχει τη γραμματεία του, θα ενημερώνει τα μέλη, θα έχει αφημί, θα φτιάξουμε ένα αφημί
Λογιστικά θα ανοίξουμε στον κύριο Σπανό που είναι για εδώ πέρα και αυτό είναι πρόταση. Αυτά, θέλετε κάτι άλλο, πες το. Όταν όλοι διαβάσετε το καταστατικό θα δείτε ότι όλα αυτά που λέω τώρα που συχνά γράφονται μέσα και αναφέρονται. Δεν το μέλλον. Να πω κάτι. Είμαι γενικός γραμματέας στο ΕΒΕΔ, ο Πρόεδρος Βασιλακόπουλος. Ξέρω πολλούς ανθρώπους. Εδώ είμαστε ευτυχισμένοι που σας έχουμε εδώ και να σας περιμένουμε. Εμείς ως ΕΒΕΔ, μια και δεν είναι ο Πρόεδρος, είναι ο Τάσος Κοζίκης. Πρόεδρος δεν ξέρω. Είναι το πλήρω. Αλλά δεν έχει την επιτροπή, εντάξει. Το ξέρω. Μέρος του Δημάρχου, εμείς χαιρετίζουμε την προσπάθεια του Συλλόγου. Με πολλούς από εσάς είχαμε προσπαθήσει και στη διάρκεια της πανδημίας να κάνουμε μια τέτοια μεταπεριχείρημα. Είναι ευχάριστο που ακόμη και κάτω από την ευκαιρία και από την ξεκινάτε. Εγώ το είπα Τάκης. Θέλει παράκληση επειδή πρέπει να στηρίζουμε εδώ ένα στον άλλο στο καταστατικό, προφανώς στο ξενοδοχείο. Θα θέλαμε η ΟΕΔΕ να είναι εκτροπική η Ομοσπονδία. Κάνουμε αγώνα σε όλους τους συλλόγους να είναι η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Μεθυντών της Πολιτείας η κύρια Ομοσπονδία, γιατί έτσι δίνουμε δύναμη στη σωματεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορείτε κάθε 20 ψηφοφόρου να έχετε έναν αντιπρόσωπο στην ΟΕΔΕ. Εμείς έχουμε εκλογέ του χρόνου το Δεκέμβρη και φυσικά ό,τι θέλετε και σε θετικά ζητήματα. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Ό,τι θέλετε, είπαμε στη στήριξή σα και ο Πάσο. Λοιπόν, συμφωνούμε όλοι για την καταρχήν για την πενταμαρία και την τροπή, παιδιά. Η αγωγή θα σηκώσει τα χέρια όλοι. Όσοι συμφωνούν, όλοι, άρα συμφωνούν όλοι. Εντάξει, πολύ ωραία, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην δουλειά μα. Και άμεσα θα μέσω email και διαφόρων τηλεφώνων που έχετε εσείς, θα πέντε ενημερώτες και ό,τι χρειαστούμε θα τα δούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ.